Βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης, τον κύριο Μαρίνο Μουσούτα. Κύριε Μουσούτα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πολλά η επικαιρότητα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοαναδείξουμε, να σχολιάσουμε ή να πιέσουμε για το τι συμβαίνει στην χώρα μας, κύριε Μουσούτα. Και μέσα σε όλα αυτά, εσείς είχατε χθες στη Βουλή να γράψει θέμα με καταγγελίες για γιατρούς που ουσιαστικά δεν είναι γιατροί, δεν ξέρουμε πού έχουν πάρει το πτυχίο τους, δεν έχουν ειδικότητα, τους έχει στερηθεί η άδεια, αλλά συνεχίζουν. Και έχουμε και ένα σωρό ανυποψία στους πολίτες που καταφεύγουν σε αυτούς για θεραπείες. Τώρα, τι είδους θεραπείες, ένας Θεός ξέρει. Βασικά, να ξεκινήσω με δύο λόγια να σας πω ότι η ομάδα ιατρική ασπίδα που είναι μέλος της ΟΣΑΚ, εδώ και καιρό, μια ομάδα πολιτών στην ουσία, ξεκίνησε από μόνη της εθελοντικά μια διερεύνηση όσον αφορά τα θέματα τα ιατρικά που αναφέρατε. Και προς έκπληξή μας, η πρώτη μεγάλη, προς μεγάλη μας έκπληξη, βρήκαμε ότι δεν ακολουθήθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις οι ορθές διαδικασίες που προβλέπονται στην νομοθεσία όσον αφορά πρώτον την εγγραφή των γιατρών και όσον αφορά την απόδοση ειδικοτήτων σε γιατρούς. Mm-hmm. Και εξηγούμε. Όταν κάποιος γιατρός έρθει από πανεπιστήμια τρίτης χώρας, δηλαδή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νόμος προνοεί ότι θα πρέπει να αποταθεί στο ΚΙΣΑΤΣ για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου του και ακολούθως να αιτηθεί στο Ιατρικό Συμβούλιο Εγγραφή και μετά στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Να. Διεφάνηκε ότι την περίοδο 4 με 10 τουλάχιστον 48 με 50 άτομα τα οποία αποτάθηκαν στο ΚΙΣΑΤΣ δεν ακολούθησαν και δεν παρακάθησαν στις εξετάσεις τις οποίες υπέδειξε το ΚΙΣΑΤΣ ότι πρέπει να παρακαθίσουν για να μπορούν να πάρουν την ισοτιμία. Τώρα αυτοί 50 είτε διοχετεύτηκαν όλοι είτε κάποιοι στην κυπριακή αγορά και ναι, μερικοί από αυτούς ασκούν το επάγγελμα του γιατρού χωρίς την προηγούμενη έγκριση. Άρα τίθεται θέμα. Όμως αυτό δεν σημαίνει απριόρι ότι δεν είναι και γιατροί ή νεοδιπλαστό. Βέβαια, είδαμε και άλλους που το εξασφαλίζουν πτυχία χωρίς να έχουν, όχι μόνο ένα λεπτό, γιατρούς. Ένα λεπτό. Λέω ότι με βάση τον νόμο έπρεπε να, αν πήγαιναν, μπορεί να το έπαιρναν. Αυτοί οι συγκεκριμένοι όμως πήγαν στο ΚΙΣΑΤΣ και δεν ακολούθησαν αυτό που είπε το ΚΙΣΑΤΣ, άρα δεν μπορούν να το πάρουν. Κι όμως το πήραν. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία αυτή που λέτε εσείς, που δεν αποτάθηκαν κακώς στο ΚΙΣΑΤΣ, άρα αν έχουν πάρει έγκριση και εργάζονται, την παίρνουν χωρίς να υπάρχει η βεβαίωση. Μπορεί να είναι, αλλά δεν έχουν τη βεβαίωση ότι δικαιούνται να κάνουν αυτό που κάνουν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την υγεία του κόσμου, με την υγεία μας. Και κύριε Μουσούτα, διαβάζω εδώ, πέραν από το θέμα πτυχίου ή όχι, αν είναι από την τρίτη χώρα, λέει γιατρός χωρίς ειδικότητα εξετάζει και χορηγεί θεραπεία σε ασθενείς σαν ογκολόγος με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού, ενώ άλλος γιατρός χωρίς ειδικότητα εξετάζει και χορηγεί θεραπεία σε μικρά παιδιά σαν παιδίατρος και αλλεργιολόγος. Σε άλλη περίπτωση, γιατρός χωρίς ειδικότητα εξετάζει και χορηγεί θεραπεία σε ασθενείς σαν δερματολόγος και όσον αφορά αυτή την περίπτωση, γιατρός αυτός σε δική του κλινική στη Λεμεσό στεγάζει δύο άλλους γιατρούς που εξασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην Κύπρο τη στιγμή που δεν είναι και γραμμένοι στο Μητρό γιατρό. Άρα είναι πολλά. Εμείς πώς μπορούμε να ξέρουμε, πρέπει να βλέπουμε να έχει πίσω ένα πτυχίο, μια πιστοποίηση, κάτι για να ξέρουμε σε τι γιατρό πάμε. Ακριβώς γι' αυτό θέλαμε να αναδείξουμε το θέμα και θα προχωρήσουμε με προτάσεις ούτως ώστε το Ιατρικό Συμβούλιο, αν πρέπει να ενισχυθεί, να ενισχυθεί και με άλλες ειδικότητες πέραν των ιατρών που είναι η συντριπτική πλειοψηφία μέσα, και το Ιατρικό Συμβούλιο να έχει την εξουσία, αν δεν την έχει, και την ευθύνη να ελέγχει όχι μόνο την εγγραφή των γιατρών, αλλά και κατά πόσον ένας εγγεγραμμένος γιατρός συνεχίζει να εξασκεί το επάγγελμα με βάση αυτό για το οποίο έχει πάρει έγκριση. Διότι πολύ σωστά είπετε. Του έχουν αποστερήσει την άδεια και επίσης συνεχίζει, επειδή δεν ελέγχεται. Ενώ μετά από καταδίκη. Άρα, επειδή βρήκαμε αυτά τα τρότα. Βρήκαμε αυτά τα τρωτά και για να μην πλατιάσω το θέμα, είναι η συντριπτική μειοψηφία των γιατρών. Όμως υπάρχουν. Εμείς το ανεβάζουμε γύρω στο 100. Μπορεί να είναι η συντριπτική μειοψηφία, είναι συνήθως και οι κράχτες όμως, που υπόσχονται πολλά.
οι κομπογιαννίτες, ναι, οι λεγόμενοι, στην οποία καταφεύγουν οι άνθρωποι απεγνωσμένοι, βεβαίως, μετά που έχουν απορριφθεί οι θεραπείες τους ή άλλως πώς σε κανονικούς. Κυρία Σάβα, μιλούμε, ναι, για την υγεία, δεν μιλούμε αν θα αγοράσει αυτοκίνητο και δεν βγήκε καλό. Μιλούμε, ναι, για την υγεία του οποιοδήποτε συνανθρώπου. Άρα είναι επαγρυπνείτε ως βουλευτές, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι εκεί και θα ζητήσετε εκ νέου. Όχι έλεγχο, δεν είναι έλεγχο. Όχι, όχι, ξεπεράστηκε πλέον το θέμα έλεγχος. Αυτή τη στιγμή, μετά την πρώτη συνεδρία που έγινε προχθές, θα επανέλθουν τον Δεκέμβρη για να δούμε τι έγινε με τις έρευνες που μας ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν, αλλά ταυτόχρονα ξεκινούμε και διάλογο, αν θέλετε, και με τον ΠΙΣ και με τον ΙΣΚ, ούτως ώστε να μπουν μέσα στην νομοθεσία, και αυτό θα το κάνει η Βουλή, στοιχεία τα οποία θα υπάρχει έλεγχος και εποπτεία για όλους. Και επίσης, για να καταδείξω κάτι άλλο, επειδή υπάρχει, εμείς λέμε δεν είναι υποψία, η βεβαιότητα ότι την περίοδο 4 με 17 έχουν εγγραφεί γιατροί που κανονικά δεν θα έπρεπε να εγγραφούν, και υπάρχει και επίσημη θέση του πρώην, του τέος Υπουργού Υγείας, του κ. Ιωάννου, ότι υπάρχει αυτό, ότι δεν τηρείται η νομοθεσία. Μάλιστα. Ζητούμε από τον νυν Υπουργό τώρα να ζητήσει, να βρει τον τρόπο νομικά, δεν ξέρω, να βρει τον τρόπο να ζητήσει από όλα τους εγγεγραμμένους ιατρούς τα στοιχεία τους, έτσι ώστε να περάσουν από τη βάσανο της εξέτασης από το Ιατρικό Συμβούλιο και τον ΠΙΣ εδώ και τώρα, και όσοι δεν πληρούν να φύγουν. Όσοι πληρούν, καλώς θα πληρούν και προχωρούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουσούτσα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Δεκέμβριο είπατε. Γεια σας.